Η Ελληνική Ομοσπονδία ΤΑΕΚ Βοντό τοποθέτησε τον Χάρη Παλτόγλου, τον δάσκαλο του αθλητικού συλλόγου ΤΑΕΚ Βοντό Καβάλας, στην νεοσύστατη Επιτροπή Αθλητικής Κληρονομιάς, που έχει ως στόχο την καταγραφή της ιστορίας του αθλήματος και την μετάδοσή του στις επόμενες γενιές. Η Επιτροπή την έχει δημιουργήσει μετά τις τελευταίες εκλογές της Ελληνικής Ομοσπονδίας ΤΑΕΚ Βοντό. Την έχει δημιουργήσει η Ελληνική Ομοσπονδία ΤΑΕΚ Βοντό και στόχο έχει την παρουσίαση του Ολυμπιακού αθλήματος, την ιστορία του αθλήματος γενικότερα, να παρουσιάσει και να μάθουν οι νέοι γενικά την ιστορία, το παρελθόν του ΤΑΕΚ Βοντό και γενικότερα να ψηφοποιήσει και να παρουσιάσει ό,τι υπάρχει έτσι με την ιστορία, να το δείξει στους νεότερους αθλητές. Η Ελληνική Ομοσπονδία ΤΑΕΚ Βοντό περνάει σε μια νέα εποχή που στόχο έχει την ανάπτυξη του αθλήματος για την προβολή του. Ανέφερε μεταξύ άλλων σε δηλώσεις του ο κύριος Παλτόγλου. Η ιστορία του προέρχεται από την Κορέα. Από το 1987 είναι στην η Ελληνική Ομοσπονδία ΤΑΕΚ Βοντό έχει ιδρυθεί. Από εκεί και πέρα το ΤΑΕΚ Βοντό έγινε Ολυμπιακό άθλημα. Κατάφερε να πάρει πολύ μεγάλες διακρίσεις. Έχουμε ένα Ολυμπιακό μετάλλιο με τον Μιχάλη τον Μουρούτζο. Το πρώτο Ολυμπιακό χρυσό μετάλλιο. Μετά είχαμε ένα νέο μετάλλιο στο 2004 με την Έλλη Τιμισταγίδου, την Αργυρή Ολυμπιονίκης και τον Αλέξανδρο Νικολαίδη. Από εκεί πέρα αυτά όλα πρέπει σιγά σιγά και να τα προβάλλουμε περισσότερο, αλλά και πρέπει να τα μάθουν και οι μικρότεροι αθλητές, έτσι ώστε να γνωρίζουν την ιστορία του αθλήματος. Όσο αναφορά την πορεία του αθλήματος στην Καβάλα, ο ίδιος ανέφερε τα ακόλουθα. Σίγουρα, ο Σύλλογος έχει βγάλει και πρωταθλητές Ελλάδος, έχει βγάλει και έχουν διακρίσει και στο εξωτερικό πολλοί αθλητές μας. Υπάρχουν πάρα πολλοί αρκετοί που είναι και έτσι, υποστηρικτές του αθλήματος και γενικότερα του ΤΑΕΚ Βοντό. Ο Σύλλογος έχει δημιουργηθεί από το 2002, έχει πολύ μεγάλη δραστηριότητα γενικά στην πόλη της Καβάλας και γενικότερα στην Ελλάδα. Και με τις διοργανώσεις που κάνει, τις μεγάλες διοργανώσεις όσον αφορά τα αγωνιστικά πρωταθλήματα. Από εκεί πέρα είμαστε τώρα πάλι στο νέο ξεκίνημα έτσι για να κάνουμε και ορισμένες καινούργιες δράσεις όσο μπορούμε όσον αφορά τα υγειονομικά πρωτόκολλα, γιατί ξέρετε ότι είναι όλα περιορισμένα. Αυτό είναι ένα άθλημα που καλλιεργεί το σώμα. Γενικότερα είναι άθλημα σεβασμού και πειθαρχίας. Από εκεί πέρα να πούμε το βασικότερο ότι είναι Ολυμπιακό άθλημα, διώκεται από κανόνες, τα χτυπήματά του δεν είναι πάρα πολύ δυνατά, από εκεί πέρα υπάρχει πλήρης εξοπλισμός και μπορεί να ασχοληθεί κάποιος από πολύ μικρή ηλικία. Από την άλλη, όσον αφορά και το σύλλογό μας και προσωπικά σε εμάς, δίνουμε πάρα πολύ έμφαση σε παιδιά μικρής ηλικίας, που είναι και το καλύτερο θεωρώ, και έχουμε έτσι στόχο να τα φτάσουμε μέχρι να τελειώσουμε και το Λύκειο, που να πούμε εδώ που πρέπει να προσπαθήσουν λίγο και οι γονείς και να τα αφήσουν, αλλά και το βασικότερο είναι να τα κρατήσουμε τα παιδιά ειδικά στην εφηβεία.